Πεισματικά χαμηλή αποδεικνύεται η ευρωπαϊκή ανάκαμψη, παρότι εδώ και 10 μήνες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τυπώνει χρήμα για να την ενισχύσει. Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία αναπτύχθηκαν οριακά, επηρεαζόμενες αρνητικά κυρίως από τη χαμηλή ζήτηση από το εξωτερικό. 3 μέλη της Ευρωζώνης βρέθηκαν στο κόκκινο, Φιλανδία, Ελλάδα και Εσθονία έκλεισαν με ύφεση το τρίτο τρίμηνο. Στην Ελλάδα το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επίδοση που θεωρείται αναμενόμενη με δεδομένο ότι επρόκειτο για τους πρώτους μήνες επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων. Εφόσον τα προσωρινά στοιχεία επιβεβαιωθούν, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να προσβλέπει σε χαμηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις ύφεση για το σύνολο του 2015. Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη προβληματισμό προκαλεί κυρίως η επίδοση της Γερμανίας. Βλέπουμε απότομη επιβράδυνση της γερμανικής ανάπτυξης στο τρίτο τρίμηνο και αυτό συνεχίστηκε τους πρώτους μήνες του τέταρτου τρίμηνου. Επίσης, αν δούμε τις γερμανικές εξαγωγές, τις εργοστασιακές παραγγελίες, την παραγωγή, όλα σχεδιάζουν μια ζωφερή εικόνα, σημειώνει ο οικονομολόγος Nick Parsons. Τα φτωχά αποτελέσματα αναμένεται να αυξήσουν την γκρίνια προς την Φραγκφούρτη και τις πιέσεις για περισσότερα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρίχνει κάθε μήνα 60 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά μέσω αγορών ομολόγων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει 3 όπλα στη διάθεσή της. Μπορεί να αλλάξει το κόστος του χρήματος, την ποσότητα ή τον χρόνο κατά τον οποίο διαθέτει τα χρήματα. Δεν πιστεύω ότι θα τα χρησιμοποιήσει όλα, καθώς δεν θα θελήσει να εξαντλήσει το οπλοστάσιό της. Την Πέμπτη ο Μάριο Ντράγκη παραδέχτηκε ότι η Ευρωζώνη απειλείται από την ανεμική παγκόσμια ανάπτυξη και την πτώση του διεθνούς εμπορίου. Επανέλαβε την πρόθεση για πρόσθετα μέτρα καθώς οι τιμές δεν αυξάνονται.